Κύριε Μητσοτάκη, στα θέματα, στο κρίσιμο θέμα του προσφυγικού, που όπως είπα αποτελεί ένα εθνική σημασία θέμα, είμαι υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί, είτε μιλάμε έξω είτε μιλάμε μέσα. Και ιδίως σε μια κρίσιμη στιγμή. Εγώ καταλαβαίνω βεβαίως ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο για έναν νέο αρχηγό κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που θέλει να δείξει το προφίλ του ευρωπαϊκού ηγέτη και ιδίως συνομιλεί με ηγέτες κρατών που κρατάνε μία στάση στο προσφυγικό διαφορετική από τον πυρήνα των αντιλήψεων που πολλοί συμμερίζονται στην παράταξή σας, να καταφέρει την ίδια στιγμή να συνδυάσει και το κουστούμι του ευρωπαϊκού ηγέτη, αλλά και το κουστούμι του ευρωπαίου ηγέτη, αλλά και το κουστούμι του αρχηγού ενός κόμματος που έχει πολλές και διαφορετικές τάσεις και καπετανάτα. Δύσκολο καλείς να συνδυάσει και την λογική του ότι είμαστε στη γραμμή την εθνική για το προσφυγικό, της προστασίας των προσφύγων και του ανθρώπινου προσώπου, αλλά και τη λογική που πολλές φορές αυτή την αίθουσα έχει εκφράσει ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Δένδιας. Το κατανοώ αυτό. Εν τούτης θα ήθελα να σας παρακαλέσω σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το θέμα του ΝΑΤΟ για παράδειγμα. Η αξιωματική αντιπολίτευση να έχει μία επίσημη θέση. Διότι την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε αυτό το θέμα στο Εθνικό Κοινοβούλιο και μίλησε ο κύριος Δένδιας, χρειάστηκε να βγάλετε τρεις ανακοινώσεις. Τρεις διαφορετικές ανακοινώσεις για να καταλήξετε σε μία άποψη. Θέλω να σας πω λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, να επαναλάβω. Με χαροποιεί το γεγονός ότι κρατάτε επισήμως τουλάχιστον μία στάση εθνικής συνεννόησης σε αυτό το θέμα. Θέλω όμως να σας πω με ειλικρίνεια. Η άποψη που πριν από λίγο εκφράσατε σε σχέση με τις δηλώσεις της πρώην Υπουργού και σημερινής Αντιπρόεδρου της Βουλής, κ. Χριστοδουλοπούλου. Απόψεις που πολλάκις έχουν εκφραστεί και στο Κοινοβούλιο και δημοσίως και από εσάς και από στελέχη του κόμματός σας. Αποτελούν τον βασικό πυρήνα της ίδιας κριτικής που ασκούν σήμερα λαϊκιστικές και ακροδεξιές δυνάμεις το κόμμα του AFD στη Γερμανία, στην κυρία Μέρκελ. Ξέρετε τι την κατηγορούν? Ότι φωτογραφιζόμενοι δίπλα στους πρόσφυγες και λέγοντας ότι η Γερμανία είναι ένας χώρος όπου οι πρόσφυγες μπορούν να βρουν στέγη, τροφή και ανθρωπιά, ήταν pull factor, δηλαδή ήταν αυτή που άνοιξε τις ροές και φώναξε τους πρόσφυγες να έρθουν εδώ. Κύριε Μητσοτάκη όμως, πρέπει να καταλάβουμε ότι ορισμένα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας ξεπερνάνε τις δυνάμεις μας. Πόσο δε μάλλον τις δυνάμεις καγκελαρίου. Φανταστείτε, η κυρία Χριστοδουλοπούλου ήταν αυτή η οποία έφερε 1 εκατομμύριο πρόσφυγες στην Ευρώπη και πάνω από 4 εκατομμύρια πρόσφυγες μακριά από τη Συρία, στην Τουρκία και στην Ιορδανία. Σοβαρευτείτε επιτέλους. Σοβαρευτείτε. Θέλω όμως να σας απαντήσω επιγραμματικά και στα θέματα που θέσατε σε σχέση την κριτική που ασκήσατε, σε σχέση με το τη διαπραγμάτευση την οποία κάναμε, το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε. Κύριε Μητσοτάκη, υπάρχει έστω και ένας Έλληνας που να μην γνωρίζει, που να μην κατανοεί ότι υπήρξε μια σκληρή μάχη, μια μάχη που έφτασε ως τα άκρα, τότε εσείς ήσασταν αυτοί που μας φωνάζατε εδώ. Μην το τραβάτε άλλο. Υπογράψτε. Υπογράψτε ό,τι σας δώσουνε. Κάνατε συλλαλητήρια. Βγαίνατε έξω και κάνατε καμπάνια για τον ΕΣΕ πολύ χειρότερες προτάσεις από αυτές στις οποίες καταλήξαμε. Πιστεύετε ότι υπάρχει έστω και ένας Έλληνας, αλλά όχι μόνο Έλληνας, πολίτης που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρώπη, που δεν γνωρίζει ότι η Ελλάδα βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα και έτυχε μιας εκβιαστικής και εκδικητικής απάντησης εκείνη την κρίσιμη μέρα της 12ης του Ιουλίου, όταν έγινε πρώτο hashtag σε viral στο διαδίκτυο, στο Facebook, στα Twitter, το This is a coup. Δεν το ξέρετε αυτό? Έρχεστε λοιπόν και λέτε ότι η διαπραγμάτευσή σας δεν είχε αποτελέσματα.
Κύριε Μητσοτάκη, το αν είχε ή δεν είχε αποτελέσματα θα κριθεί στο τέλος της μάχης. Διότι εμείς συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη. Και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη πάντοτε έχοντας τη δυνατότητα να κοιτάμε στα μάτια κατά μέτωπο με το κεφάλι ψηλά τον ελληνικό λαό. Διότι κάναμε εκλογές, κύριε Μητσοτάκη, τις οποίες χάσατε. Μας λέτε, μα γιατί αναφέρεστε στις τελευταίες εκλογές? Σε ποιες θέλετε να αναφερθούμε? Στις προτελευταίες, στις ευρωεκπαϊκές εκλογές? Ποιες είναι αυτές που σας ικανοποιεί να αναφερθούμε? Συνήθως το δημοψήφισμα? Σε ποιες? Σε ποια εκλογική αναμέτρηση θέλετε να αναφερθούμε? Σε ποια εκλογική αναμέτρηση μέσα σε 1,5 χρόνο χάσατε 4 φορές και μυαλό δεν βάλατε ότι ο ελληνικός λαός σας έχει πει φτάνει πια, καθίστε και λίγο στην άκρη, φτάνει πια, 40 χρόνια κυβερνάγατε. Θέλω λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, να σας πω, αν δεν σας αρέσει να αναφερόμαστε στις τελευταίες εκλογές, θα περιμένετε πολύ ακόμα. Διότι οι επόμενες θα είναι σε 3,5 χρόνια. Και αυτές όμως θα τις χάσετε, αν συνεχίσετε αυτή τη λογική. Και θα είσαστε ξανά για μια ακόμα τετραετία στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Ωραία. Ευχαριστούμε.